Μια ιδέα για ένα ταξίδι μετατράπηκε σε ένα ολόκληρο οδηπορικό στα Βαλκάνια. Το οδηπορικό έγινε ερασιτεχνικό ντοκιματέρ. Οι λήψεις διαδέχτηκαν η μία την άλλη και στο τελικό μοντάζ το αποτέλεσμα συναρπάζει. Δύο νέα παιδιά από τη Χαλκιδική βρέθηκαν συνοδοιπόροι σε ένα ταξίδι με μηχανές σε χώρες των Βαλκανίων προκειμένου να εξερευνήσουν αυτά που οι άλλοι είτε θεωρούν αυτονόητα είτε δεν θα επιθυμούσαν ποτέ να επισκεφτούν ως μη τουριστικά. Τα ταξιδιωτικά μας τα κάνουμε, τα γράφουμε κιόλας από φωτογραφίες, τραβάμε κάμερες και προσπαθούμε να κάνουμε ντοκιμαντέρ από όλο το ταξιδιωτικό αυτό. Είναι τόσο δίπλα μας και τόσο άγνωστα τα Βαλκάνια. Πήγαμε Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία. Με λίγες αποσκευές, μία κάμερα στο χέρι και μηχανές μεγάλου κυβισμού, ο Χρήστος και ο Δημήτρης ταξίδεψαν σε βαλκανικές χώρες και συνάντησαν ανθρώπους που πραγματικά, όπως μας λένε, άνοιξαν τα σπίτια τους και ήταν πρόθυμοι να τους βοηθήσουν σε ό,τι ήθελαν. Υπάρχουν μέρη πραγματικά με μεγάλη ιστορία που αφήνονται για μένα προσωπικά, που αφήνονται να χάνονται στον χρόνο. Βαλκάνια. Είναι κάτι το ανεξήγητο. Είναι... Βασικά ο κόσμος είναι πάρα πολύ καλός. Αυτό το είδαμε και από το ταξίδι. Μας φωνάζουν στα σπίτια τους. Δηλαδή αν κάτσεις κάπου στον δρόμο και ανοίξει ένα χάρτη θα έρθει κατευθείαν να σου μιλήσουν, να σου πούνε ξέρω εγώ που πας, τι κάνεις. Είναι άλλος κόσμος, είναι λίγο θερμός ο κόσμος, είναι πολύ καλός. Τα ταξίδια τους δεν περιορίζονται στα τετριμένα. Αναζητούν πάντα να κινηματογραφήσουν και να φωτογραφήσουν κάτι το ιδιαίτερο, το ξεχωριστό. Τα ενδιαφέροντά μας είναι ο κόσμος, τα εγκατελειμμένα χωριά, οι τοποθεσίες, βίντεο, φωτογραφία, αυτά. Άλλοι πηγαίνουν για άλλα πράγματα. Το ξεχωριστό όμως μερικές φορές και ίσως από τα ακούσματα και τις προσλαμβάνουσες προκαλεί και κάποιο δέος. Το μόνο μέρος που φοβήθηκα πάρα πολύ ήταν πάνω στο στοιχειωμένο δάσος στο Χόλια Μπάτσου. Λίγος κόσμος το γνωρίζει. Εκεί πέρα δεν ξέρω τώρα αν ήταν όλα αυτά που διαβάσαμε και που μας είπαν ας πούμε, αλλά λίγο που έφυγα μέσα στο δάσος μόνος, εκεί πέρα δηλαδή όντως κάτι υπάρχει, κάτι γίνεται. Και οι ντόπιοι μας το λέγανε αυτό. Προσέξτε εκεί πέρα τι συμβαίνει ας πούμε. Τα χωριά στην κάτω Ιταλία που επιμένουν να θυμίσουν Ελλάδα ήταν ο επόμενος προορισμός του Δημήτρη και του Χρήστου λίγους μήνες μετά τα Βαλκάνια. Εκεί πέρα είδαμε πάρα πολύ μια άγνωστη Ελλάδα όπου όντως και αυτή είναι ξεχασμένη από πολλούς Έλληνες. Χωριά, μικρά χωριουδάκια ελληνικά, αρχαίες πολιτείες. Είδαμε και εκεί πέρα πολύ πράγμα. Ακόμα τις εμπειρίες, ακόμα τις προσπαθούν να χωνευτούν μέσα μας. Μας αρέσει πολύ η φωτογραφία και το βίντεο. Και νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο για μας να ταξιδεύουμε. Και βασικά ταξιδεύουμε μόνο για τους ανθρώπους. Έχει άλλα αρώματα όταν ανοίγει τη ζελατίνα του κράνους. Όπως λένε οι δύο ερασιτέχνες κινηματογραφιστές, και η Ελλάδα δεν υποτιμάται από κανέναν. Έχει εξίσου όμορφους προορισμούς που κάποια στιγμή σιγά σιγά σκοπεύουν να εξερευνήσουν.